Σε καλωσορίζουμε στη διδασκαλία μας για τα πρότυπα σχολεία και τις υποτροφίες των ιδιωτικών με ένα απολαυστικό θέμα πάνω στη σύγκριση και διάταξη κλασμάτων. Στην αριθμογραμμή λέει ο αριθμός που βρίσκεται ακριβώς στο μέσον, στη μέση δηλαδή, της απόστασης μεταξύ των αριθμών 1 ένατο και 1 έβδομο, ποιος είναι. Λοιπόν, παιδάκι, ακούστε. Εδώ είναι η αριθμογραμμή και πάνω εδώ έχω κάνει το 1 ένατο και πιο δεξιά το μεγαλύτερο είναι το 1 έβδομο. Τα κλάσματα, παιδιά, έχουν τον ίδιο αριθμητή, τη μονάδα, και μεγαλύτερο είναι το κλάσμα που έχει το μικρότερο παρανομαστή. Επειδή το 7 ο παρανομαστής είναι μικρότερος από το 9, γι' αυτό το 1 έβδομο είναι μεγαλύτερο και το βάλαμε δεξιότερα. Εμείς, παιδιά, θέλουμε να δούμε ποιο κλάσμα είναι ακριβώς εδώ στη μέση αυτής εδώ της απόστασης. Δηλαδή, ποιο κλάσμα απέχει το ίδιο και από αυτό και από αυτό. Λοιπόν, παιδιά, για να σκεφτούμε το ίδιο πρόβλημα με απλά νούμερα. Αν εδώ έχεις το 3 και εδώ έχεις το 5, για να δεις ποιος αριθμός είναι εδώ στη μέση, καλά το ξέρουμε ποιος είναι, είναι το 4. Πώς μπορείς να το βρεις εύκολα? Πάρε τα δύο νούμερακια εδώ που είναι στην άκρη, πρόσθεσέ τα και κάνε δια 2. 8 δια 2 πόσο κάνει? 4. Να το βουαλά. Αυτό, παιδιά, μας εισάγει και στην έννοια του μέσου όρου που θα δούμε με το καλό πρώτο αθεώ σε επόμενο κεφάλαιο στη στατιστική. Οπότε, άμα πάρω το 1 ένατο και το 1 έβδομο και τα προσθέσω, μάλιστα εδώ, παιδιά, για να τα προσθέσω, να τα κάνω και ομόνιμα. Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 7 και το 9 είναι το 7, 9, 63. Άρα το 9 για να γίνει 63 πρέπει να πάει επί 7 φορές και το 7 για να γίνει 63 πρέπει να γίνει επί 9 φορές, έτσι. Εντάξει, ισοδύναμα κλάσματα. Με το καπελάκι πολλαπλασιάζω πάνω και κάτω για να τα κάνω ισοδύναμα, οπότε μία 7, 7 προς 63, συν μία 9, 9 προς 63, 7 και 9, 16, 63. Οπ, να το διορθώσουμε και εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό το άθεσμα, λοιπόν, παιδιά, αυτό εδώ, θα το διαιρέσουμε, όπως είπαμε, δια 2. Δια 2, για να το διαιρέσουμε. 2 πρώτα. Το σύνθετο κλάσμα το κάνουμε απλό, πολλαπλασιάζοντας τους δύο άκρους, πολλαπλασιάζοντας και τους δύο μέσους και το παιδάκι μπορούμε να κάνουμε και απλοποίηση. Αφού έχουμε πολλαπλασιασμό, μπορεί να παίξει η απλοποίηση. 16 δια 2 κάνει 8. Άρα τι βρίσκουμε? 8 επί 1, άρα 8 εξικοστά 3. Άρα εδώ ανάμεσα μπαίνει το κλάσμα το 8 εξικοστά 3. Και έχει, παιδιά, και τη λογική, γιατί όπως τα κάναμε και ισοδύναμα, ανάμεσα στο 7 εξικοστά 3 και στο 9 εξικοστά 3, ποιο είναι? Το 8 εξικοστά 3. Να το. Άρα, παιδιά, η σωστή επιλογή, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δέλτα. Συνεχίζουμε, παιδιά, τη διδασκαλία και τη μελέτη μας στο ANOS.gr και τη βίντεο διδασκαλία για τα πρότυπα, παράλληλα με τη μελέτη του κεφαλαίου των κλασμάτων που θα βρείτε στο τετράδιο μελέτη στεύχος α των εκδόσεων ANOS. Οι δάσκαλοι σας είμαστε πάντα δίπλα σας ανά πάσα στιγμή και σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία, να έχετε όλα τα καλά του Θεού και να είστε πάντα καλά όλα τα παιδιά. Μπράβο σε όλους. Σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά όλα τα παιδιά.